Σύστημα πλανητών της Γαίας. Κάπου στο αχανές διάστημα. Όπως ήδη γνωρίζετε, η διπλωματική συμφωνία με την κυβέρνηση των Άλευ στέφτηκε με μερική επιτυχία. Αλλά ελπίζω σε κάτι καλύτερο βάσει της συνθήκης του δέτροφε της Γκάρεθ Λαά. Όταν εκλέγεται μια νέα φατρία, οι παλιοί νόμοι ισχύουν. Ένας αρχαίος ναός. Ένα μυστικό κρυμμένο και ξεχασμένο για πάνω από χίλιους χρόνους. Αυτός είναι ο αρχαίος ναός των Μπόραθ. Και ο Κλέφορντ έστειλε από εκείνο το σημείο το σήμα του προς τη Λάμδα Σκόρχ. Μια συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή. Μη βιάζεσαι. Η δουλειά θα γίνει οργανωμένα, με κατάλαβες? Θέλω να καταστραφεί το εργοστάσιο. Αυτό που θέλω να κάνεις, Λέφε Τούλμερ, είναι να βρεις τα υβρίδια, καθώς και τον κρίσταλο που θα τα ξυπνήσει. Για το πάθος της εξουσίας. Ανόητε. Νόμιζες ότι παίζεις ένα απλό πολιτικό παιχνίδι? Οι Κορχιανοί θα κυριαρχήσουν στο σύστημα και θα υποτάξουν τις άλλες φατρίες. Της εξουσίας της ταγμένης από τους προφήτες. Θα χτίσουμε τη νέα Γαία. Τη νέα Κόρχια των προφητιών. Ήρθε η ώρα, Λόργ. Προφητείες. Ποιος τις πιστεύει? Μια εξόριστη φυλή υβριδίων μαχητών, η οποία θα επανέλθει στο προσκήνιο. Πάει πολύς καιρός από τότε. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ που βλέπω αρχηγούς των ανθρώπων της Γαίας. Πείτε μου, να χαρώ? Αξίζει τον κόπο? Είμαστε εδώ σαν φιλοξενούμενοι σας και παράλληλα σαν φίλοι που ζητούν τη βοήθειά σας. Ένας επίορκος στρατηγός και ένας σκοτεινός φύλακας των υβριδίων Μπόραθ προσπαθούν με κάθε μέσο να φέρουν την καταστροφή των ομοίων τους. Σας ανακοινώνω ότι από σήμερα τη διακυβέρνηση αναλαμβάνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Κόρχια. Η συνεδρίαση αυτή ήταν και η τελευταία της αστιότητας που αποκαλείται Βουλή. Θα πεθάνετε προτού καταλάβετε τι έγινε. Ταξίαρχε, μπορείτε να καταστρέψετε την Κρέλτεα Σούκ με την ησυχία σας. Θέλω να σκαφτεί η Λέερ της και τα βουνά της. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει κάτι για να το διατάζεις. Τα σκοτεινά υβρίδια, η Μπόργκυλ, είναι καταστροφής. Δύο φωτεινοί φύλακες των υβριδίων Μπόραθ. Ένας παραδόπιστος επιστήμονας. Μια γυναίκα φυγάς. Και ένας ολόκληρος λαός κατατρεγμένων παλεύουν εναντίον των πιθανοτήτων για τη σωτηρία τους και την επιστροφή της νομιμότητας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές εξόδητες. Θα πολεμήσουμε με δυνάμεις μεγαλύτερες από εμάς. Θα ματώσουμε. Αλλά θα νικήσουμε και θα γυρίσουμε πάλι στις αιστείες μας, τις οποίες οι σφιτεριστές άρπαξαν με τόσο βάναυσο τρόπο. Οι μάχες και οι λαιλασίες ερημώνουν τους πλανήτες του συστήματος. Και τα φωνικά υβρίδια με τις δυνάμεις τηλεκίνησης συμπλέκονται μεταξύ τους. Η αλλαγή των συνθήκων, η νίκη, η τιμωρία και η σωτηρία. Αλλά τελικά, ποιο θα είναι το κόστος?